Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να μην έχει ουσιαστικό αντίκρισμα και σε καμία περίπτωση να μην καλύπτει τις απώλειες των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα την ώρα που η καθημερινότητα κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα στην όλη πορεία προς τις ευρωεκλογές. Μέσα σε όλα και οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό, με τον προβληματισμό να εντείνεται στη νέα συνθήκη που διαμορφώνεται στον Αιγιαλό, αλλά και με τις χιλιάδες καινές θέσεις, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν εποχιακούς εργαζόμενους με το κιάλι. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και το 62% των Ελλήνων αναφέρει ότι η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά. Τα μέτρα μέχρι σήμερα κρίνονται από τους ίδιους πολίτες ως αναποτελεσματικά και το μέλλον φαντάζει δυσίωνο για την πλειοψηφία, μια και 6 στους 10 προβλέπουν περισσότερες αυξήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες στο άμεσο μέλλον. Με 1.000 ευρώ και με 800, τι να βγάλει μήνα όταν πληρώνει 400 ευρώ νίκη. Και δεν είναι μόνο το ενίκιο που οδηγεί την πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών σε οικονομικό αδιέξοδο. Η επέλαση της ακρίβειας και η επιμονή του πληθωρισμού σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά ασκούν ασφυκτικές πιέσεις για τους περισσότερους Έλληνες, με το 62% αυτών να καταγγέλει πως η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά. Ψηλά κόστη, ναι. Ψηλά τιμές. Μεροκάμα το μικρό. 6 στους 10 μόλις που τα βγάζει πέρα, με το 70% των καταναλωτών να αγοράζει αγαθά με βασικό κριτήριο την τιμή. Ποσοστό που πριν τον κορονοϊό ανερχόταν στο 40%. Πλέον οι Έλληνες, εκτός από τις παραδοσιακές συνήθειες της αναζήτησης προσφορών, εκτόσεων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καταφεύγουν και στο διαδίκτυο σερφάροντας τις ιστοσελίδες και συγκρίνοντας τιμές στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ναι, ναι. Και εγώ πήγα από εδώ και τώρα πάω στο άλλο. Σούπερ μάρκετ που κάτι είδα και ήταν φθηνότερο. Ψάχνουμε αυτά. Και ενώ τα νοικοκυριά στενάζουν, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζουν μια πραγματικότητα που έρχεται σε αντίθεση τόσο με τα αποτελέσματα των ερευνών, όσο και με τις καταγγελίες των ίδιων των πολιτών. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα. Υπάρχουν ανισότητες μεγάλες. Ο κόσμος πεινάει και αυτοί να καλοπερνάνε, να έχουν μισθούς παχουλούς. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτε, μόνο τον εαυτό τους. Οι πληθωριστικές πιέσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, αν και έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα, δεν έχουν ωστόσο απομακρύνει τα βαριά σύννεφα πάνω από τα νοικοκυριά, που σε ποσοστό 56% προβλέπουν άνοδο τιμών με τον ίδιο ή ακόμη και ταχύτερο ρυθμό, και μόλις το 17% αυτών αναμένει σταθερότητα για το επόμενο διάστημα. Να είναι σταθεροί οι μισθοί και να μην ανεβαίνουν τα πράγματα. Μια σταθερότητα θέλουμε. Ένας ακόμη δείκτης που καταδεικνύει τις οικονομικές δυσκολίες είναι αυτός που μετρά την πρόθεση των καταναλωτών για σημαντικές αγορές τους προσεχείς 12 μήνες. Το 55% προβλέπει ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ μόλις το 5% αναμένει το αντίθετο. Είναι πολύ δύσκολο, φυσικά. Οι περισσότεροι δηλώνουν απογοητευμένοι από την αύξηση του κατώτατου μισθού και πιο προσεκτικοί στα οικονομικά τους ανοίγματα. Πώς, αν υποφέρει. Ένα μέρος του πληθυσμού είναι πολύ χαμηλά και άλλοι είναι ψηλά. Τι να βοηθήσει, να φας ή να πει τους λογαριασμούς. Με εξοδοτικά πρόστιμα θα βρεθούν αντιμέτωπες όσες επιχειρήσεις εμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στον Αιγιαλό και την παραλία, σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση που έρχεται ως απόρρια του κινήματος της πετσέτας. Αν και στη Μεσσηνία οι θυγόμενες επιχειρήσεις δεν είναι πολλές, παρόλα αυτά δεν λείπουν οι ενστάσεις ως προς τα υπερβολικά πρόστιμα που πιθανόν οδηγήσουν και σε λουκέτα, αλλά και το γεγονός ότι οι επαγγελματίες καλούνται να την εφαρμόσουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, και ενώ η θερινή σεζόν έχει ξεκινήσει. Αυστηρούς κανόνες στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στις οποίες παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης Αιγιαλού και παραλίας, ορίζει η νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε ωστόσο μόλις μία εβδομάδα πριν την έναρξη της σεζόν. Από τα νέα δεδομένα που φέρνει στο προσκήνιο ο νέος νόμος, δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα, όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες της Μεσσηνίας. Ότι ήρθε πάλι στο και 5, όχι στο παραπέντε. Θα πρέπει να έχει νωρίτερα έρθει αυτό το πράγμα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις κατασκευές τους, όχι κατασκευές, τον τρόπο λειτουργίας τους μάλλον. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα πρόστιμο το οποίο είναι δυσβάστακτο. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με πρόστιμα τα οποία κλείνουν τις επιχειρήσεις. Ο νέος νόμος έρχεται ως απόρρια του κινήματος της πετσέτας και στη Μεσσηνία λιγοστές είναι οι επιχειρήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίσουν προβλήματα από την εφαρμογή κανονισμών που ίσχυαν, αλλά δεν εφαρμόζονταν στο 100%. Αν ερμηνεύσουμε λίγο τη νέα οικία,
Τα περισσότερα ήταν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι υπήρχαν, απλά θα μπορούσαμε να πούμε δεν εφαρμοζόντουσαν στο 100%. Αν πάρουμε και το προσαρμόσουμε στα δεδομένα της Μεσσηνίας, που ίσως δεν είναι έτσι και πολύ ωραίο αυτό που θα πω, ίσως εμάς δεν μας δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στον κανόνα. Το μεγάλο πρόβλημα το δημιουργεί στις τουριστικά περιοχές, οι οποίες γνωρίζουμε ποιες είναι και για αυτούς έγινε η νέα οικία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύω θίγονται από αυτό είναι ελάχιστες. Ίσως είναι και μονοψήφιο αυτό. Δεν έχουμε εμείς παραλίες που το 50% υπάρχει κάλυψη από επιχειρήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια παραλία στη Μεσσηνία γενικότερα. Και μάλιστα με μέλη που μιλάω, επειδή είμαστε και στους 6 δήμους, και στην περιοχή της Μάνης και στην περιοχή από εκεί Πύλου Νέστρος, δεν έχουμε παραλίες με αυτό το φαινόμενο. Προσδοκώντας επίστοση χρόνου για την πλήρη προσαρμογή του στα νέα δεδομένα, οι επαγγελματίες του νομού δηλώνουν πως δεν αποτελεί φόβητρο για αυτούς η βροχή των καταγγελιών στη σχετική πλατφόρμα που ήδη παρατηρείται σε άλλες περιοχές της χώρας, με τον πρόεδρο του ΣΕΜ να τονίζει πως οι επιχειρήσεις λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους. Δεν είναι φόβητρο. Δεν φοβόμαστε κάτι πλέον οι επιχειρήσεις εστίασης. Είμαστε νομιμότατοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα σου το πω πολύ απλά. Η απόδειξη αυτή τη στιγμή της επιχείρησής μου και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης δεν έχει QR. Έχει QR. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο. Δεν είμαστε μαύρα πρόβατα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ό,τι είναι θα το φτιάξουμε. Θέλουμε φυσικά μία μικρή ανοχή και βοήθεια στην ανάπτυξη του τουριστικού πλαισίου για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν. Αλλά δεν έχουμε εμείς τεράστιες παραβάσεις. Και ούτε πρέπει εμείς να παρακαλάμε. Είναι πολύ άσχημο που βγαίνουν κάποιες ανακοινώσεις και λένε παρακαλάμε τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο να μας κάνει τι, χάρη σε τι. Όχι, δεν είμαστε παράνομοι, δεν έχουμε προβλήματα. Και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να δώσουμε μια εικόνα ότι είμαστε μαύρα πρόβατα στον συμπολίτη μας και στον επισκέπτη μας. Όχι, δεν είμαστε μαύρα πρόβατα, επιμένω και να μην βγαίνουν λάθος δηλώσεις προς τα έξω και μας βάζουν λάθος ονοματεπώνυμο. Πάμε στην πολιτική αναφορά. Είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία ουσιαστικά τίθενται σε αυτόν τον προεκλογικό διάλογο και θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς να τα συζητήσουμε μαζί με την υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Νανή Δούνια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι απλό το ερώτημα και φαντάζομαι ότι είναι και ένα ερώτημα αγωνίας πλέον στον κόσμο. Φτάνουμε σε μια τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Δεν συζητάμε για την Ευρώπη, συζητάμε για οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Ίσως θα πρέπει να μπει και η ευρωπαϊκή ατζέντα μέσα στην όλη εξίσωση, γιατί πολλά κρίνονται από αυτές τις ευρωεκλογές. Εννοείται ότι ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι η Ευρώπη δεν είναι κάτι που δεν μας αφορά, είναι η γειτονιά μας και όλες οι αποφάσεις που παίρνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούν και τη χώρα μας και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε φυσικά και μας αφορά και δεν πρέπει να απέχουμε από αυτή τη διαδικασία ψηφοφορίας. Mm-hmm. Είναι τόσο κρίσιμη αυτή η διαδικασία που η Νέα Δημοκρατία βάζει τόσο, να το πω έτσι, ψηλά το αφήγημα ή το διακύβημα της πολιτικής σταθερότητας, δηλαδή επηρεάζεται η πολιτική σταθερότητα από το αποτέλεσμα των εκλογών? Θεωρώ ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια τροχιά ανάπτυξης από το 19 και μέχρι σήμερα και ο κόσμος το έχει δείξει αυτό με την ψήφο του, είναι καλό να παραμείνουμε σε αυτή την τροχιά ανάπτυξης. Και δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φοβίζει τον κόσμο, αλλά θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της σημαντικότητας της ψήφου μας. Mm-hmm. Είναι σημαντική η ψήφος μας και δεν πρέπει ποτέ να την παίρνουμε χαλαρά. Μας αφορά. Άρα το διακύβημα είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτές οι εκλογές μπορεί να μην είναι εθνικές εκλογές, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία ο κόσμος συνεχίζει να έχει το δικαίωμα στο να έχει άποψη όταν κάτι δεν του αρέσει. Mm-hmm. Και αντί να καθόμαστε να κρίνουμε και να κουνάμε το δάχτυλο, καλό είναι να συμμετέχουμε λοιπόν στις διαδικασίες αυτές, τις δημοκρατικές, που είναι η ψήφος μας. Και με τον τρόπο μας λοιπόν να δείξουμε ότι προτιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι έχουν μια πολύ σταθερή και ανωδική πορεία και παίρνουν τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Όλα τα ζητήματα. Η χαλαρή ψήφο προφανώς φοβίζει, να το πω έτσι εισαγωγικά, μια ψήφος διαμαρτυρίας για το που μπορεί να οδηγήσει. Προσωπικά δεν με φοβίζει καθόλου, αν με ρωτάτε προσωπικά. Mm-hmm. Όχι. Απλά είναι μια περίοδος που κάποιος κόσμος θα λείπει ενδεχομένως, κάποιος κόσμος φεύγει και πάει στις εποχικές δουλειές του και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ η επιστολική ψήφος για πρώτη φορά που συμβαίνει. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι και δεν μπορούν να πάνε να ψηφίσουν, οι άνθρωποι οι οποίοι θα λείπουν από τις περιφέρειές τους έχουν την δυνατότητα μέσα από την επιστολική ψήφο, γιατί έχουν γραφτεί σχεδόν 200.000 κόσμος. Αλλά θεωρώ ότι για μένα δηλαδή δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι ο κόσμος δεν θα συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Mm. Θεωρώ ότι είναι μια περίοδος που είναι δύσκολη, είναι πανελλήνιες εξετάσεις, τα παιδιά διαβάζουν. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τις καλοκαιρινές δουλειές, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι οφείλει να συμμετέχει στην ψηφοφορία αυτή.
Κρατάω την οφειλή, κρατάω και την υποχρέωση, κρατάω όμως και δεν την είναι ανάγκη. Υποχρέωση. Ναι, δυστυχώς δεν είναι. Υποχρέωση. Ναι, δυστυχώς δεν έχει γίνει το πολιτικό. Αλλά αν θέλουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε ενεργοί πολίτες, οφείλουμε να πάμε να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω πόσο το αντιλαμβανόμαστε έτσι ή αν το ίδιο το πολιτικό σύστημα έχει οδηγήσει τους πολίτες μακριά του, θα έλεγε κανείς σήμερα. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, γιατί δεν θα ήμουν στην πολιτική. Mm-hmm. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να εκπροσωπείται από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Άρα, εμείς καλούμαστε ως πολιτικοί να πείσουμε τον κόσμο και να φέρουμε τον κόσμο στην κάλπη. Είναι θέμα επικοινωνίας. Και ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά. Θα πω γιατί μεγαλώνω και δύο παιδιά που είναι σε ηλικίες 18-17. Οπότε καταλαβαίνω πολύ καλά πώς σκέφτεται η νέα γενιά. Γιατί το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι στη νέα γενιά. Είναι και θέμα αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εγώ θα πω και επίλυση των προβλημάτων. Γιατί αυτή τη στιγμή κυριαρχεί εδώ και πάρα πολύ καιρό το θέμα της ακρίβειας στην εξίσωση, στην καθημερινότητα. Και δεν έχουμε δώσει πιστικές απαντήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, λίγο πολύ. Η ακρίβεια είναι εδώ. Κανείς δεν έχει αρνηθεί. Υπάρχουν πολλά εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση σε σχέση με την ακρίβεια για να καταπολεμηθεί. Εντάξει, καταλαβαίνω και κατανοώ πλήρως, γιατί και εγώ είμαι μια νοικοκυρά και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ακρίβεια, γιατί εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ και εγώ ψωνίζω και καταλαβαίνω πολύ καλά. Υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση, υπάρχει μια πολύ καλή προσπάθεια σε σχέση με το ΦΠΑ, σε σχέση με τα πάσα που έχουν δοθεί. Αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και θεωρώ ότι είμαστε και μια κυβέρνηση η οποία είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία έχει πει ότι okay, δεν είμαστε αλάνθαστοι, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και μπορεί να έχουν γίνει και λάθη. Τώρα στο κομμάτι της ακρίβειας βεβαίως και έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Προφανώς έχουμε και σε άλλα ζητήματα δρόμο να διανύσουμε, όπως είναι το δημογραφικό, που είναι, επειδή είπατε ότι είσαστε μητέρα και είναι η κατάσταση που επισυμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας πάρα πολύ δύσκολη. Υπογεννητικότητα κυριαρχεί. Είναι θέματα που θα πρέπει να μας προβληματίζουν και θέματα που θα έπρεπε και η ίδια η γυραιά Ήπειρος, η Ευρώπη να τα δει με κάποιες συνεκτικές πολιτικές. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και το Υπουργείο που αφορά το δημογραφικό και γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είναι πολύ και οι κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι έχουν αλλάξει το δημογραφικό, δηλαδή η νέα γενιά η οποία δεν θα μπει εύκολα στη διαδικασία να δημιουργήσει οικογένεια, έχουν αλλάξει λίγο τα ήθη και τα έθιμα της νέας γενιάς. Οι άνθρωποι τώρα, η νέα γενιά προσπαθεί και θέλει περισσότερο να χτίσει μια καριέρα πρώτα επαγγελματική και είναι σε δεύτερη σκέψη η δημιουργία οικογένειας. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση σίγουρα. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ότι γερνάει ο πληθυσμός και δεν θέλουμε αυτό να συμβεί. Θέλουμε και περισσότερες κοινωνικές πολιτικές. Είδα και την παρέμβασή σας για την ενδοοικογενειακή βία. Δυστυχώς, εδώ μιλάμε για μια μάστιγα που έχει πάρει διαστάσεις πάρα πολύ έντονες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή COVID, πρέπει να πούμε. Και δυστυχώς η αριθμή είναι πολύ δυσάρεστη και ανησυχητική. Και προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί εν έτη 2024 είναι τρελό να πιστεύουμε και να βλέπουμε ότι υπάρχουν γυναίκες γύρω μας οι οποίες φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται να εκφραστούν, φοβούνται να πάνε σε ένα αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλουν ένα περιστατικό, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις και με το panic button, το οποίο έχει ήδη χτυπηθεί δυστυχώς πάρα πολλές φορές, αλλά ενδεχομένως έχει σώσει κάποιες γυναίκες από πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Και έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, γιατί όπως έχω ξαναπεί, η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και μοναδική. Άρα πολλές φορές τα πρωτόκολλα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις καταστάσεις και σε όλες τις περιπτώσεις. Πρέπει να βλέπουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και μεμονωμένα. Νομίζω να σταθώ λίγο και στα πολιτικά ζητήματα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός σε όλα τα επίπεδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Στέφανου Κασελάκη. Ακόμα και στο TikTok, αλλά τέλος πάντων εγώ μένω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί κάποιος θα πρέπει να επιλέξει τη μία και όχι την άλλη πρόταση? Γιατί πρέπει κάποιος να επιλέξει. Είναι ελεύθερος να επιλέξει ό,τι θέλει. Ναι, εκείνος αποφασίζει. Εννοώ προσβεύοντας εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέξει? Ο κ. Κασελάκης δεν έχει δείξει αυτή τη στιγμή την πορεία του στην πολιτική. Τώρα έχει ξεκινήσει και μένει να δείξει ο χρόνος το τι μπορεί να κάνει. Ο τρόπος με τον οποίο κινείται και κάποιες εκφράσεις του ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τις θεωρώ επίοικως απαράδεκτες. Οπότε από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο κόσμος είναι ικανός να κρίνει αν υπάρχει κατάλληλη σοβαρότητα από ένα πολιτικό πρόσωπο να οδηγήσει τη χώρα σε οποιοδήποτε ρυθμό ανάπτυξης και σε οποιαδήποτε βελτίωση σε όλους τους τομείς. Υπάρχει μια σύγκριση. Να ναι. Υπάρχει όμως μια σύγκριση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Αν μιλάμε για παρατάξεις, βεβαίως. Αν μιλάμε για αρχηγούς, για μένα δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Πάμε λίγο να δούμε και τα ζητήματα τα δικά σας. Νομίζω μεγάλο το εγχείρημα, έτσι, και σε επίπεδο επικράτειας πλέον είναι πολύ δύσκολο. Είναι τελείως διαφορετικός ένας προεκλογικός αγώνας που θα κάνει κάποιος για την περιφέρειά του και ένας προεκλογικός αγώνας που αφορά όλη την Ελλάδα. Εννοείται ότι θεωρώ αδύνατο να μπορείς να πας και να γυρίσεις όλη την Ελλάδα μέσα σε 1,5-2 μήνες, αλλά επειδή έχω μάθει να αγωνίζομαι και να μην τα παρατάω, να μην εγκαταλείπω, θα προσπαθήσω και προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα να επισκεφθώ όσο περισσότερα μέρη μπορώ και να μιλήσω με ανθρώπους σε όλες τις περιφέρειες που πάω. Η δική σας προσωπική δέσμευση έτσι μέσα από αυτή τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία? Η προσωπική μου δέσμευση είναι να δουλέψω σκληρά όπως δούλεψα και στην κοινοβουλευτική μου θητεία 19-23, με εντυμότητα πάνω απ' όλα, με αξιοπρέπεια, με μαχητικότητα και να παλέψω για τα δικαιώματά μας και βεβαίως με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρουν όλοι οι κοινωνικοί τομείς και όλα τα κοινωνικά ζητήματα, ειδικά η θέση της γυναίκας σήμερα. Οπότε με ενδιαφέρει και η ισότητα των φύλων και η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και βεβαίως και τα ζητήματα της παραβατικότητας των ανηλίκων, που και αυτό είναι ένα ζήτημα που τελευταία έχει έξαρση και πρέπει και αυτό να το δούμε και σε θετικό, για να βλέπουμε και τα θετικά, που έχει σχέση και με την υπογεννητικότητα αυτό, οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Mm-hmm. Πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν τα λαμπρά μυαλά που έχουμε στην Ελλάδα, οι νέοι μας και οι νέες μας, ώστε να νιώθουν ότι στη χώρα τους μπορούν πραγματικά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους επαγγελματικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Και καλή Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα και να περάσουμε στον κατασκευαστικό τομέα. Τσίμπησαν κι άλλο οι τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα μονωτικά να είναι εκείνα που ανέβηκαν περισσότερο λόγω και της προτίμησής τους για εργασίες εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Πάντως, ο κατασκευαστικός ρυθμός θεωρείται καλός. Η αύξηση των τιμών στα οικοδομικά υλικά παρασύρουν και τα έξοδα στέγασης. Σύμφωνα με στοιχεία, ορισμένα οικοδομικά υλικά, κυρίως μονωτικά, έχουν σημειώσει αύξηση 5%. Από τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, δόθηκε μια ευκαιρία σε κάποιες περιπτώσεις να αυξηθούν αρκετά τα οικοδομικά υλικά, δικαιολόγητα για μένα. Είχα μια μικρή αύξηση σε μονωτικά υλικά αυτή τη στιγμή. Κάποια θερμομονωτικά υλικά αυξηθήκαν το τελευταίο διάστημα. Σε υλικά όπως το τούβλο και το τσιμέντο, οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Σε βασικά και αρκετά προϊόντα, όπως είναι το τούβλο, το τσιμέντο και κάποια άλλα υλικά που καταναλώνουν σε μεγάλο όγκο στην οικοδομή. Παραμένουν σταθερές οι τιμές αυτή τη στιγμή. Προσπαθούν και οι εταιρείες, από ό,τι μας λένε, και με τα τελευταία που έκανα κάποιες συζητήσεις με εκπροσώπους, τέλος πάντων και συνεργάτες, θα κρατήσουν για ένα διάστημα ακόμα, δεν βλέπουν αυξήσεις. Τα υγρά, τα ρευστοποιητές, τα πρόσμηκτα γονιωμάτων και αυτά, μπορώ να πω ότι οι αυξήσεις είναι ελάχιστες, όσο σε κάποιες περιπτώσεις και καθόλου, έχουν παραμείνει ίδιες τιμές. Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, συνήθως τους πρώτους μήνες κάθε χρόνου παρατηρείται αύξηση των τιμοκαταλόγων από τις εταιρείες. Όλες οι εταιρείες στο πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο του χρόνου πάντα ανεβάζουν λίγο κάποιες τιμές πάντα προς τα πάνω για να καλύπτουν τέλος πάντων τα έξοδα τους που πρέπει να καλύψουν. Στη Μεσσηνία η οικοδομική δραστηριότητα κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τώρα, η Καλαμάτα είναι από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, οι οποίες υπάρχει αυτή τεράστια άνοδος και η ανοικοδόμηση. Θεωρώ ότι θα παραμείνει για ένα χρονικό διάστημα ακόμα, δηλαδή οι οικοδομές και η ζήτηση που χτίζονται θα υπάρξει, δηλαδή δεν είναι κάτι προσωρινό. Τώρα αυτό είναι πολλοί παραγόντες που θα το καθορίσουν και θα μπορούμε να μιλήσουμε και στο μέλλον αν συνεχίσει και έχει την ανοικοδόμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε στην αυτοδιοίκηση. Η Καλαμάτα ανήκει στις πιλωτικές πόλεις και μάλιστα καταγράφει και στο ενεργητικό της ήδη την έγκρισή της πρώτης χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πράσινα σχολεία. Ο λόγος για ένα ποσό της τάξης των 600.000 ευρώ για πιλωτικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικό συγκρότημα στην παραλία της πόλης. 25 πόλεις που έχουν δεσμευτεί να γίνουν κλιματικά ουδέτερες ως μέρος αποστολής των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Καλαμάτα, πρόκειται να λάβουν περαιτέρω στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για φιλόδοξα έργα που σχετίζονται με το κλίμα. Μέσω του Horizon Europe, του βασικού προγράμματος έρευνας και καινοτομίας, οι πόλεις θα υποφεληθούν για να λειτουργήσουν ως κόμοι καινοτομίας, εφαρμόζοντας διάφορες λύσεις. Για την πόλη της Καλαμάτας πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ και ακουμπά στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Όπως όλοι γνωρίζουν, η Καλαμάτα ανήκει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια των 100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030. Η συμμετοχή της πόλης μας σε αυτή την ευρωπαϊκή αποστολή μας έδωσε τη δυνατότητα να καταθέσουμε πρόταση στο πρόγραμμα Πράσινα Σχολεία, Pilot Cities, λοιπόν. Και μέσα από αυτό την πρόταση που καταθέσαμε, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ, όπου 6 σχολεία στην παραλία, ένα συγκρότημα 6 σχολείων στην παραλία, θα τοποθετούν εκεί ψηφιακές εφαρμογές Digital Twins, πλατφόρμα όπου θα ελέγχει την κατανάλωση αλλά και την παραγωγή ενέργειας, ενώ τα παιδιά τα ίδια και το εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι αυτοί που θα χειρίζουν την πλατφόρμα και θα μπορούν να διαμορφώσουν τις πράσινες διαδρομές από και προς το σχολείο. Αυτό είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Η Καλαμάτα θα το εφαρμόσει και έχουμε την υποχρέωση μετά αυτό το πρόγραμμα να το παρουσιάσουμε στο Βερολίνο για την πρακτική που ακολούθησε η Καλαμάτα για να συνεχίσουμε τις χρηματοδοτήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρατε, ότι μετά την επίσημη επιστοποίηση που έλαβε η Καλαμάτα κάποιες εβδομάδες πριν, 4 εβδομάδες πριν, είναι η πρώτη χρηματοδότηση που λαμβάνουμε και πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα. Οι επιλεγμένες πόλεις θα πρέπει να σημειωθεί πως θα περάσουν από μια επίσημη διαδικασία συμφωνίας επιχορήγησης για να ικανοποιήσουν τα πρότυπα της δέουσας επιμέλειας, ενώ θα λάβουν και άμεση υποστήριξη. Χαμόγελα αισιοδοξία έφερε στους επαγγελματίες του τουρισμού ο απολογισμός της φετινής πασχαλινής περίοδου. Μια και η Πελοπόννησος φαίνεται να κέρδισε και αυτό το στοίχημα, οι πολυάριθμοι επισκέπτες επέλεξαν τις δημοφιλείς προορισμούς της, αλλά και από την άνοια ανακαλύφθηκαν και νέα τουριστικά μονοπάτια. Γεγονός που αυξάνει τη δυναμική της περιφέρειας, για την οποία ωστόσο απαιτείται συνδυασμός δράσεων εξωστρέφειας και βελτίωσης υποδομών. Ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού εστιάζει στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και τονίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισής του. Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που υπήρχαν για το φετινό Πάσχα, καθώς η Πελοπόννησος προσέλκυσε πολυάριθμους ταξιδιώτες από διάφορες περιοχές. Το πλέον ενθαρρυντικό είναι πως οι επισκέπτες επέλεξαν όχι μόνο τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και μέρη που μέχρι πρότινος δεν είχαν επισκεψιμότητα. Για την περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο, απαιτούνται τόσο δράσεις εξωστρέφειας, αλλά και η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, με προτεραιότητα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Δεν κατακρίστηκε από κόσμο μόνο στους δημοφιλείς προορισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι είχε έντονη κινητικότητα και σε προορισμούς δευτερεύοντες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή, διότι παρατηρείται αφενός ανακαλύπτονται νέοι προορισμοί, αφετέρου υπάρχει μια διάχυση του φαινομένου της τουριστικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την γεωγραφική ενότητα της Πελοπόννησου και αυτό είναι ένα ζητούμενο για μας. Αυτό που διέφερε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ήταν η κατανομή των επισκεπτών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι παραθαλάσσιοι προορισμοί κέρδισαν το παιχνίδι αυτό, είναι γεγονός. Γιατί συνέπεσε φέτος η περίοδος του Πάσχα αργά και άρα λοιπόν είχαν ξεκινήσει αρκετά ξενοδοχεία, άνοιξαν αρκετά ξενοδοχεία τα οποία πρόκειται να λειτουργήσουν κατά τη θερμή περίοδο, όχι το σύνολο των ξενοδοχείων, θα λέγαμε σε ένα ποσοστό περίπου 60%. Και το γεγονός ότι δεν άνοιξαν εξ ολοκλήρου στο 100% τα ξενοδοχεία οφείλεται στο ότι πάντα η Πελοπόννησος παρουσιάζει. Έχει μια θερινή σεζόν αργοπορημένη. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις αυτές που λειτουργήσαν, ήταν μια πάρα πολύ θετική περίοδος, με πολύ υψηλές πυρότες σε όλους τους προορισμούς. Και μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά προορισμούς όπως είναι η Στούπα Καρδαμίλη για την Μεσσηνία και η Καλαμάτα. Φυσικά, η Μονεμβάσια είχε πραγματικά 100% πυρότητα. Η Αργολίδα, και λέγαμε όλη η ανατολική πλευρά της Αργολίδας, ερμιώνει Πόρτο Χέλι. Η Κορινθία επίσης στο κομμάτι της Τουκιάτου Ξυλοκάστρου υπήρχε πάρα πολύ υψηλή ζήτηση. Και βεβαίως η Αρκαδία ξέρουμε ότι κατακρίζεται από κόσμο, ειδικά στην περιοχή Τυρού Λεωνιδίου, που υπάρχει ένα παραδοσιακό Πάσχα με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι κρατήσεις είχαν γίνει πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή είχαμε πάρα πολύ νωρίς μια πληρότητα του 100% σε αυτές τις περιοχές. Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο και οι παραδοσιακές αγορές που επιλέγουν Πελοπόννησο έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το φετινό καλοκαίρι. Χρειάζονται ωστόσο περαιτέρω παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των επισκεπτών από το εξωτερικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή σεζόν η φετινή. Ούτως άλλως, η Πελοπόννησο, το στοίχημα το οποίο έχει να κερδίσει δεν είναι εάν θα έχουμε εισερχόμενους τουρίστες, αλλά κυρίως η αναλογία, το μίξ που θα έχουμε μεταξύ της εγχωρίου αγοράς και των εισερχόμενων τουριστών. Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να πετύχουμε στο μέλλον. Πρέπει όλοι με συλλογικές προσπάθειες να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε λίγο τους όρους αυτούς και να αυξήσουμε το μερίδιο μας αναλογίας στο κομμάτι του εισερχόμενου τουρισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση, κομβικός είναι ο ρόλος του αεροδρομίου Καλαμάτας. Βέβαια, για να το πετύχουμε αυτό, δεν αρκούν μόνο δράσεις όπως αυτές που αναλαμβάνει και ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου, δράσεις εξωστρέφειας, farm trips, συμμετοχή σε εκθέσεις. Απαιτούνται παράλληλα και έργα υποδομών και αναδομών και αναφέρομαι κυρίως στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας που άμεσα
χρήση μιας αναβάθμισης, αν θέλουμε να έχουμε προσδοκίες για ένα μεγαλύτερο ποσοστό εισερχόμενων τουριστών. Η εικόνα του τουρισμού μοιάζει να έχει στοιχεία ενισχυτικά και για την συνέχεια με τις προσδοκίες να είναι πολλές. Ωστόσο, ανακύπτει μείζον θέμα με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικά τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν με τις επιχειρήσεις του χώρου να αναζητούν εναγωνίως εργαζόμενους. Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και όλα δείχνουν ότι φέτος η βαριά βιομηχανία της χώρας καλείται να αντιμετωπίσει για πολλωστή φορά το μεγάλο πρόβλημα των χιλιάδων κενών θέσεων εργασίας. Οι εργοδότες του τουρισμού και του επισιτισμού βλέπουν πλέον μπροστά τους την έλλειψη εργατικών χεριών, μια και οι κενές θέσεις αυτούς, τους κρίσιμους τομείς για την ελληνική οικονομία, ανέρχονται στα επίσημα στοιχεία στις 80.000. Κοινές θέσεις εργασίας σύμφωνα με τους εργοδοτικούς φορείς, όχι με εμάς, ΣΕΤΕ και ΓΕΣΕΤΕ, είναι αυτή τη στιγμή στις 80.000. Στην πορεία της σεζόν, αυτό είναι σίγουρο ότι θα αυξηθούμε. Έχουμε παραδοσιακά ένα κύμα φυγής, μόλις κλείσουμε ένα μήνα μετά που ξεκινάει η σεζόν, από συναδέλφους οι οποίοι δεν αντέχουν τις εργασιακές συνθήκες, δεν αντέχουν τα εξαρτητικά ωράρια, δεν αντέχουν να δουλεύουν 12 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Κλείνουν ένα μήνα. Είναι λογικό, δεν είναι βαριές δουλειές. Δεν συνεχίζουν στο πλάνο. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Mm-hmm. Τα λέγαμε μήνες. Και τι ακούγαμε από την άλλη πλευρά, για ημέρες καριέρας. Πού είναι οι ημέρες καριέρας που ήταν πετυχημένες? Οι μεγάλες ελλείψεις εργαζομένων σε κομβικές θέσεις και ειδικότητες είναι ανοιχτή πληγή, αλλά και απειλή, όπως αναφέρεται, για την ποιότητα των υπηρεσιών που θα μπορέσουν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις. Η στρεβλός και η εποχικότητα στα επαγγέλματα εστίασης και τουρισμού έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Πού είναι οι μέρες καριέρας που έγιναν ο κ. Πρωτοψάντης και έλεγε χιλιάδες κόσμο συμφωνεί με εργοδότες να πούνε. Θα μας πούνε επίσημα πόσες μετακλήσεις έχουν γίνει από συνανθρώπους μας από τις τρίτες χώρες? Γιατί αυτή τη στιγμή μας λέγανε ότι έχουν κληθεί 11.000 μετακλήσεις. Που ακόμα και αυτές να γινόντουσαν με ένα μαγικό τρόπο, ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στα κενά που έχουν. Επίσημη ενημέρωση πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν μετακινηθεί και σε ποιες θέσεις εργασίας δεν έχουν. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε σε μια άκρως προβληματική σεζόν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία, σε ρεζόρ, υπάρχουν ήδη ταμπελάκια στα δωμάτια που ενημερώνουν τους πελάτες ότι η καμαριέρα θα μπαίνει κάθε δεύτερη μέρα στο δωμάτιο. Αντιλαμβάνεστε ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι δυσανάλογες. Στο πεντάστερο ξενοδοχείο αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι κάποια εξαίρεση. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο κανόνας αυτός. Υπάρχει έλλειψη, το εύχομαι και εγώ, υπάρχει τρομερή έλλειψη προσωπικού στις καμαριέρες, στους σερβιτόρους, στους μάγειρες, στη ρεσεψιόν, δηλαδή άκρως εξειδικευμένες θέσεις. Στα όρια τους έχουν περιέλθει το τελευταίο μεγάλο διάστημα οι έμποροι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που βλέπουν καθημερινά τον τζίρο τους να κάνει βουτιά. Όπως λένε, η αγοραστική δύναμη των πολιτών λόγω και των ανατιμήσεων έχει πέσει. Και αν η πολιτεία δεν τους στηρίξει, τότε πολύ σύντομα θα μπουν και άλλα λουκέτα. Με σοβαρά προβλήματα για το λιανεμπόριο ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράμινο του 2024 με την κίνηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παρουσιάζει πτώση άνω του 30% με τον εμπορικό κόσμο να τρέμει ότι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση η οποία θα επιφέρει λουκέτα. Το τετράμινο που διανύσαμε είναι το χειρότερο εδώ της τελευταίας 25ετίας, πτώση άνω του 30%. Και μέσα περιλαμβάνονται μόνο επιχειρήσεις που είναι από 150.000 ευρώ τζίρο και πάνω, οι άλλες δεν προσμετρώνται όπως ξέρετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, αυτό που φωνάζαμε τόσο καιρό αποτυπώνεται πλέον και στα νούμερα και πλέον η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα δούμε το επόμενο τετράμινο πάρα πολλά μαγαζιά να κλείνουν γιατί δεν αντέχουν. Κάθε μέρα που περνά επιδεινώνεται το πρόβλημα και οι αρμόδιοι δεν λένε να ακούσουν τις εκκλήσεις μας, τονίζουν οι έμποροι, οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όρια τους. Είναι συνδυασμός. Σίγουρα αυτή η πολιτική που υπάρχει από την κυβέρνηση συγκεκριμένη είναι να αρπάζει χρήματα συνεχώς, να μην μένουν εισοδήματα στον καταναλωτή και άρα να μην μπορεί να δαπανίσει. Από εκεί και πέρα ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράσει πράγματα στο λιανικό το εμπόριο που αφορά την ένδυση, την υπόδηση, τα λευκά είδη και τα εμπόρων και οτιδήποτε άλλο πρέπει να του περισσεύουν χρήματα. Αυτήν την ώρα, όταν όχι μόνο δεν περισσεύουν χρήματα αλλά λείπουν χρήματα, ακόμα και από τα βασικά είδη διατροφής, καταλαβαίνετε ότι το μόνο που δεν θα μπορέσει να ψωνίσει ο άλλος είναι για τον εαυτό του. Άρα λοιπόν τα τελείως απαραίτητα, τα εντελώς βασικά, τα είδη διατροφής μειωμένα κατά το μισό και ό,τι περισσέψει να μπορέσουμε να μπαλώσουν τρύπες. Αυτό κάνουν οι καταναλωτές, ότι αν δεν έρθουμε σε συνεννόηση με τα Υπουργεία, αν δεν δοθεί
13ος ή 14ος μισθός στο δημόσιο και τους συνταξιούχους δεν πρόκειται ποτέ να ανασάνει ξανά το εμπόριο. Δυστυχώς θα βλέπουμε καταστήματα στα μεγάλα τα κέντρα, τα αστικά, να κλείνουν και θα ερημοποιούνται τα κέντρα, τα αστικά από τουλάχιστον εμπορικά καταστήματα. Θα ανοίγουν εστίαση και οτιδήποτε άλλο. Παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Παναγιώτη Πικραμένου και με τη συμμετοχή περίπου 100 δικηγόρων από διάφορες χώρες Ευρώπης, ξεκίνησαν και εξελίσσονται οι εργασίες του 40ου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων. Η υποδοχή των συνέδρων έγινε στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας, ενώ οι εργασίες περιλαμβάνουν αρκετά ενδιαφέροντα θέματα με επίκαιρες προσεγγίσεις. Με θέματα που αγγίζουν την καθημερινότητα, όπως την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση αρχαιοτήτων, άνοιξε τις εργασίες του το Συνέδριο των Ευρωπαίων Δικηγόρων στην Καλαμάτα με επίτιμο ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμένο. Είναι θέματα πώς αντιμετωπίζουμε τις αρχαιότητες και τις νέες διαδικασίες οι οποίες διαγράφονται πλέον σήμερα με τα αντικείμενα τα οποία είχαν αφαιρεθεί κατά βάναυσο ενίοτε τρόπο από τα ελληνικά αρχαία μνημεία όταν τότε ακόμα δεν γνωρίζαμε την αξία τους και ήδη παγκοσμίως έχουν προκύψει διαδικασίες για την επιστροφή των μνημείων αυτών. Υπάρχουν θέματα γεωπολιτικής σχετικά με το μεγάλο αυτό θέμα του περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε στο συνέδριο είναι το πρόβλημα της έλλειψης νερού, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Το θέμα του νερού, το οποίο θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου ένα από τα μείζωνα θέματα του μέλλοντος. Το συνέδριο συμποδέχτηκε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας, εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά για την επιλογή της Καλαμάτας ως τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου. Με χαρά σας καλωσορίζω στην όμορφη πόλη μας, μέλος της Ευρωπαϊκής Αποστολής για τις 106 και κλιματικά ουδέτερες πόλεις, μια πόλη που άκουσε πριν από λίγες εβδομάδες, έλαβε την έγκριση για το κλιματικό του συμβόλαιο και μας δόθηκε δυνατότητα ήδη να εξασφαλίσουμε την πρώτη χρηματοδότηση για να μετατρέψουμε 6 σχολεία μας σε πράσινα σχολεία. Στο συνέδριο συμμετέχουν περίπου 100 δικηγόροι από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η Καλαμάτα διακρίνεται και τη σύγχρονη εποχή, διότι είναι πόλης παράδειγμα για την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω της οικονομικής προόδου για την οποία διακρίνεται και οδεύεται προς μια πράσινη πόλη. Είστε πρωτοπόρος και σε αυτό το τομέα. Στο μέτωπο της οικονομίας να έρθουμε, μεγάλη προσοχή απαιτείται για όσους έχουν προσυμπληρωμένη δήλωση στο πλαίσιο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στα 853 ευρώ ανέρχεται έως τώρα ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκαθαριστικών, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες έρχονται αντιμέτωποι με νέες συνθήκες. Αν και η προθεσμία υποβολής για τις φορολογικές δηλώσεις εκπνέει στις 26 Ιουλίου, όσοι υπάγονται στην αυτόματη υποβολή θα πρέπει να προσέξουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει να ελέγξουν την δήλωσή τους πριν την οριστικοποίησή της. Οι φορολογούμενοι που με βάση τα στοιχεία τους έχουν επιλεγεί για την αυτόματη υποβολή θα λάβουν την αντίστοιχη ειδοποίηση από την ΑΔΕ στο email τους. Ο χώρος ο οποίος θα προκύψει, αν προκύψει η πρώτη δόση, θα είναι στο τέλος Ιουλίου. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος σε σχέση με πέρυσι είναι ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, όσοι για παράδειγμα δηλαδή είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, δεν αναμένουμε ιδιαίτερες μεταβολές σε αυτές τις κατηγορίες. Εκεί που έχουμε τη μεγάλη αλλαγή είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκαθαριστικών ανέρχεται στα 853 ευρώ και η μεγάλη διαφοροποίηση έχει να κάνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις νέες καταστάσεις. Οι οποίοι καλούνται από φέτος, δηλαδή από τη χρήση του 2023, θα κληθούν λοιπόν από φέτος να πληρώσουν φόρο με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα το οποίο έχει θεσπιστεί και ξεκινάει από τις 10.920 ευρώ και ανάλογα με τον χρόνο άσκησης δραστηριότητας, δηλαδή αν κάποιος έχει την επιχείρησή του 3, 6, 9 χρόνια, αυτό το ποσό αυξάνεται. Ανάλογα αν έχει υπάλληλο να απασχολεί προσωπικό, επίσης το ποσό αυτό αυξάνεται. Οπότε εκεί έχουμε την μεγαλύτερη αλλαγή φέτος. Αυτό τώρα πρακτικά σημαίνει ότι είτε έχεις μικρότερο κέρδος από τις 10.920 ευρώ, είτε έχεις ζημιά,
το εισόδημα με βάση το οποίο θα κληθείς να πληρώσεις φόρο θα είναι 10.920 ευρώ. Σε νέα ύδρα για την κυβέρνηση της Ιρλανδίας εξελίσσεται το μεταναστευτικό πρόβλημα. Οι σκηνές στο κέντρο του Δουβλίνου εκαθαρίστηκαν, αλλά απλά μεταφέρθηκαν μερικά μέτρα μακριά, ενώ είναι ζήτημα 24 ώρων να ξαναγεμίσουν με μετανάστες. Από την άλλη, στην Ιταλία, σοκαριστικά στοιχεία για τους νεκρούς εργαζόμενους, με πάνω από 1.000 νεκρούς το 2023. 172 φέρετρα γέμισαν την Παρασκευή μία από τις κεντρικές πλατείες του Μιλάνου στην Ιταλία. Ήταν όσα και ο αριθμός των εργαζομένων που έχασαν πέρυσι τη ζωή τους εν ώρα εργασίας μόνο στην περιοχή της Λομβαρδίας. Τη διαμαρτυρία οργάνωσε το σωματείο UIL με αίτημα να ληφθούν μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Σήμερα δεν είναι αργία. Είναι η μέρα οργής οδύνης. Πίσω από κάθε φέρετρο που έχουμε βάλει εδώ υπάρχουν μικρά ονόματα και επώνυμα. Υπάρχουν οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους ενώ ήταν στη δουλειά. Συνολικά πάνω από 1.000 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στην Ιταλία το 2023. Εικόνες σαν και αυτήν επικράτησαν στο Δουβλίνο πρόσφατα όταν οι κυβερνητικές υπηρεσίες επιχείρησαν να απομακρύνουν τις σκηνές που είχαν καταληφθεί από ετούντες άσυλο. Μετά από πολλές εβδομάδες εξελισσόμενων ανθυγιεινών συνθήκων, η περιοχή γύρω από το Γραφείο Διεθνούς Προστασίας καθαρίστηκε προς μεγάλη τέρψη των μόνιμων κατοίκων της. Ωστόσο, η δράση των υπηρεσιών του Ιρλανδικού κράτους απλώς οδήγησε τους ετούντες άσυλο να μετακινηθούν 200 μέτρα πιο μακριά από τον δρόμο λόγω της έλλειψης καταλυμάτων. Η εισρωή ανθρώπων που αναζητούν καταφύγιο στην δημοκρατία της Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιδεινωθεί από το γεγονός ότι η Ιρλανδία έχει ανοιχτά σύνορα με την Βόρεια Ιρλανδία που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας μετανάστης από το Αφγανιστάν που μίλησε στο Euronews υπό καθεστώς ανωνυμίας αποκαλύπτει ότι ήρθε στο Δουβλίνο λόγω του φόβου του ότι αν παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο θα απελαθεί στη Ρουάντα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να μείνω στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα με το σχέδιο της Ρουάντα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τους μετανάστες να το αποδεχτούν και το οποίο είναι πολύ τρομακτικό για κάθε ετούντα άσυλο. Οπότε απλά ήρθα στην Ιρλανδία. Σύμφωνα με τον Αφγανό μετανάστη, οι Ιρλανδικές αρχές του είπαν ότι δεν υπάρχει κατάλημα στο Δουβλίνο προς το παρόν, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός και οι άλλοι ετούντες άσυλο που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν σε σκηνές χωρίς την κατάλληλη τροφή και συνθήκες υγιεινής. Μας λένε ότι δεν έχουν καταλήματα προς το παρόν, οπότε απλώς θα περιμένουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα μας βρουν στέγη, οπότε αυτή τη στιγμή απλά μένουμε στις σκηνές. Η Ιρλανδική κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση να αλλάξει την νομοθεσία τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να δυσπαρασχεθεί η νόμιμη εξουσία να επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο τους παράνομους μετανάστες που έρχονται στο έδαφος της από αυτό. Ωστόσο, αρκετοί εκτιμούν ότι τίποτα δεν θα αλλάξει όσες αλλαγές και αν γίνουν στην νομοθεσία. Με το πρώτο φως, ένας ολόκληρος νομός ανασένει. Ξεκινά να κινείται. Και συνεχίζει δυνατά να παράγει, να δημιουργεί, να προσφέρει. Καλημέρα. Για αυτή την επαφή που δίνει ζωή. Για αυτή την επιλογή που έχει ποιότητα. Για αυτή τη στιγμή που έχει αξία. Ευχαριστώ. Στηρίζω τον τόπο μου. Επιλέγω Μεσσηνία. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air conditioning. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργοι της Trans. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας.
μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Spurgeon Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Spurgeon Trans. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.